έχουμε τον κύριο Καλίνικο Νικόλαο, πρόεδρος της Καστοριάς. Θέλω να μας πείτε το ΑΣΚΜ Καστοριάς. Καστοριάς, του ιστορικού δηλαδή, του ιστορικού μας Καστοριάς. Να μας πείτε δύο λόγια για την ομάδα της Καστοριάς και τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα σας. Η Καστοριά αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει στο τοπικό. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, όπως όλες τις ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και πιστεύω ότι εάν έχουμε μας βοηθήσει το κράτος, δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ανάσα, ούτε τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, θα παιδευόμαστε μια ζωή από την τσέπη μας, από τον κάθε χορηγό μας, να μπορούμε να πιστεύουμε στα οικονομικά και στα σωματεία που υπάρχουν. Γιατί ένα σωματείο, όπως πολύ καλά ξέρετε, έχει πάρα πολλά έξοδα. Πάρα πολλά έξοδα. Όσο στους ποδοσφαιριστές, όσο σαν υλικό που δεν υπήρχε ποτέ. Λοιπόν, δεύτερο, η ΕΠΑΕ δεν κάποτε μας έδινε επιχορήγηση. Την έχει κόψει την επιχορήγηση. Οπότε τα σωματεία, όλα τα αστυνομικά σωματεία όλης της Ελλάδος αδυνατούν οικονομικά να προχωρήσουν. Και δημιουργείται πρόβλημα. Για αυτή τη στιγμή, στη ΓΑΜΑ Εθνική υπάρχει ο Άρης λόγω οικονομικών. Η Δόξα Δράμα λόγω οικονομικών. Η Καβάλα λόγω οικονομικών. Λοιπόν, και πολλές άλλες ομάδες. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν εάν εγώ δεν ήμουν οικονομική άνεση. Τώρα εγώ πέρσι ήμουν στον πρώτο όμιλο. Δηλαδή από την Καστοριά για να φύγω να πάω στο Σουφλί, ήθελα για την ακρίβεια 680 χιλιόμετρα. Δεν μπορούσα να πάω εφημερό, το λεωφορείο έκανε 12 ώρες. Τα πραγματικά μου δεν εκτέλεσε. Την εκτέλεση η ΕΠΑΕ μου είχε πει δεν μου τη χορηγήσει. Που δεν μου τη χορηγήσε ποτέ. Λοιπόν, έχω τέσσερα μάτς στην Καβάλα, με κοκκινόγωμα, με Καβάλα, με άλλες δύο τις ομάδες που είναι, Σουφλί, Δημότικο και Αλεξανδρούπολη. Αυτά δεν μπορεί να κάνεις εφημερό. Ναι, από την Καστοριά. Λοιπόν, ξαφνικά μας αλλάξαν την τελευταία στιγμή, μας αλλάξαν όμιλο. Από το δεύτερο που μας είχαν εμάς, μας πήγε στο πρώτο. Για τον άνθρωπο λόγο, δικό σου το... Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα και τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσαμε να τα επεξέλθουμε, αποχωρήσαμε το πρωτάθλημα και πέσαμε κατευθείαν. Με μείον 6 πήγαμε σε αυτό το τοπικό. Από εκεί πέρα προσπαθούμε, αλλά όσο και να προσπαθείς, με χορηγούς, με οποιοδήποτε να μας βοηθήσει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Οι προοπτικές είναι δυσίωνες δηλαδή για την Καστοριά γενικότερα. Έτσι ακριβώς. Για τη Δυτική Μακεδονία στο πρώτο. Έτσι ακριβώς. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή το αγαπάμε όλοι. Είναι το μεγαλύτερο άθλημα στον κόσμο. Το ποδόσφαιρο. Να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε. Αλλά δεν μας αφήνουνε. Γιατί όταν δεν μπορεί να δημιουργήσεις, δεν μπορεί να φτιάξεις, δεν μπορεί να προσφέρεις κιόλας. Τι να προσφέρεις. Εδώ που βλέπω τώρα μια Καλαμαριά πυρανίτη εδώ και 6-7 χρόνια. Μια Καστοριά. Ένας Άρης. Μπορείτε 3 χρόνια. Ένας Ηρακλής στο μέλλον προηγουμένου, πριν μερικά χρόνια. Ένας Ηρακλής που ένας Ηρακλής δεν είναι οτιδήποτε. Καλώς σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να είσαι καλά. Εύχομαι το ελληνικό πρωτάθλημα πάντα να πηγαίνει η υγιή και να βοηθήσει το ελληνικό κράτος. Με επιχορηγήσεις. Χωρίς επιχορηγήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κανένας. Γιατί από τη στιγμή που παίρνουμε τα εισιτήρια και πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε σαν ομάδα φόρους, πρέπει να μας αποδίδουν το ανάλογα, το οικονομικά που αντιστοιχούν στα κάθε μάτς. Και όχι να δίνουμε 1000 ευρώ στην κάθε διαιτησία. Ναι, η διαιτησία είναι δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν.